με Ρουθ, γιατί μου κάνετε, πώς μου είσαστε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά. Όπως βλέπετε είμαστε σε πολύ γνωστά, γνώριμα μέρη. Επιτέλους μπήκαμε στο σπιτάκι μας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Γι' αυτό δεν έχουμε τακτοποιηθεί σίγουρα. Με την καμία, τα περισσότερα έχουν μπει στις θέσεις τους. Δεν έχουμε βρει ακόμα τα πατήματά μας και τέλος πάντων διάφορα που θα σας πω στη συνέχεια. Έχω ετοιμαστεί, έχω ντυθεί, έχω βάλει ένα t-shirt απλό λευκό και το mom jean μου που έχω πάρει από American Eagle και φύγαμε με τον Αλέξανδρο και τον μπαμπά μου να πάμε στα IKEA να κάνω κάποιες αγορές που θέλω, έχουμε κλείσει ραντεβού, οπότε πρέπει να φύγω άρον-άρον τώρα, διότι έπρεπε... Τι ωραία είναι. Τώρα να ήμουν κάτω. Έπρεπε και να έχω βάλει το μωρό στο αμάξι και να φεύγουμε. Να σας πω την αλήθεια, κάποια από τα πράγματα αυτά μπορούσα να τα βρω και στα Τζάμπο, να μην τρέχω μέχρι τα IKEA, αλλά με την ανακαίνιση και με όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα και έχουμε να πετάξουμε κάποιες ηλεκτρικές συσκευές και πρέπει να τις πάμε στην ανακύκλωση. Και επειδή στα IKEA ξέρω ότι έχει ανακύκλωση, λέω μια καλή ευκαιρία και να πάμε τις ηλεκτρικές συσκευές. Στην ανακύκλωση λέω και να κάνω και τα ψώνια μου να τελειώνουμε, που μπορεί και ο μπαμπάς μου σήμερα να με βοηθήσει γιατί είναι και αρκετά βαριά τα πράγματα. Αυτά. Χαιρετώ, τα λέμε σε λίγο με πλάνο από IKEA. Ήρθε και ένα σούπερ μάρκετ και να σας κάνω και ένα σούπερ μάρκετ haul πριν σας δείξω τα του IKEA. Απλά πήρα λίγα πράγματα διότι ήθελα πάνες για τον μικρό και ήταν ευκαιρία να προσθέσω και 2-3 πράγματα. Λοιπόν, δώρο μαζί με την παραγγελία μου φέρανε να δοκιμάσω, ένα δείγμα δηλαδή, από αυτό εδώ το νερό. Δεν θα καθαρίσει να μου κάνει τη χάρη. Ορίστε, αυτό εδώ το νερό, το οποίο είναι αρωματισμένο νερό με λεμόνι και είναι πεντανόστιμο. Πάρα πολύ ωραίο. Έχω ενθουσιαστεί, θέλω να μπω εδώ. Αυτή η εταιρεία έχει και με άλλες γεύσεις πέρα από λεμόνι. Ενώ είμαι fan της Βιλέντα, είπα να πάρω το Scotch Brite. Αυτά εδώ τα ιδρύματα που την έχει και σε πολύ καλή τιμή. Πήρα βαμβάκι. Πήρα αυτά εδώ τα Vetex, πάντα παίρνω Vetex για την κουζίνα, διότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εταιρεία στα Vetex. Απλά τι γίνεται με αυτό το σούπερ μάρκετ, ρε παιδιά, δεν ξέρω γιατί μου το κάνουν αυτό. Ενώ εγώ παραγγέλνω από την σειρά Vetex Art Collection αυτό εδώ το σχέδιο, αυτά εδώ, μου φέρνουν πάντα αυτά. Που δεν μου αρέσουν εμφανισιακά καθόλου, θα μου πεις κούκλα μου Vetex είναι. Αλλά δεν ξέρω, για κάποιο λόγο δεν μου αρέσουν. Τέλος πάντων, πήρα αλάτι για το πλυντήριο, το άνοιξα γιατί το γέμισε, γιατί είχε αδειάσει και ήδη το έχω βάλει να δουλεύει. Πήρα από Nutrici αυτά τα πέρα τα μπισκοτάκια ζωάκια που αρέσουν στον Αλέξανδρο. Πήρα κάποιους χυμούς ντομάτας, μπατονέτες, κνόρ λαχανικών που τώρα με την ιστεία φεύγει full. Και πήρα και ένα πολύ μικρό εδώ πέρα που βλέπετε μπουκαλάκι με ξύδι λευκό. Το χρησιμοποιώ πάρα πολύ το ξύδι, το λευκό. Το χρησιμοποιώ για να καθαρίσω την κουζίνα, για να καθαρίσω το νεροχύτη με ξύδι και με σόδα, πάρα πολύ ωραία καθαρίζει. Για τα κοτόπουλα, πέρα από τα φαγητά μας, δηλαδή το χρησιμοποιώ και σε τέτοιες δουλειές και το χρησιμοποιούσα και πάρα πολύ αυτές τις μέρες με το σφουγγάρι μας στο σπίτι, γιατί μας είπαν ότι η σκόνη από την ανακαίνιση φεύγει μόνο με ξύδι και είχαν δίκιο, άμα βάλεις νερό με ξύδι φεύγει. Θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη για αυτά τα άθλια νύχια που βλέπετε εδώ. Την Πέμπτη θα πάω να τα φτιάξω, αλλά είπα τώρα να τελειώσω λίγο μετά του σπιτιού και μετά να πάω να τα φτιάξω, μην τα φτιάξω και τα χαλάσω. Αυτά από σούπερ μάρκετ και πάμε τώρα να σας δείξω και IKEA. Παιδιά, είναι πάρα πολύ νόστιμο.
Δεν το περίμενα και δεν το ήξερα. Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να ακούτε το πλυντήριο πιάτων. Συγγνώμη γι' αυτό. Απλά τώρα έχει γεμίσει και έπρεπε να το βάλω για να το έχω ελεύθερο, γιατί το πλυντήριο πιάτων μέσα στο σπίτι μας δίνει πόνο συνέχεια. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι με βλέπετε σε μια γωνιά την οποία θα την βλέπετε πάρα πολύ συχνά από εδώ και πέρα στα βίντεο μου, διότι είναι μια γωνιά την οποία όταν αποφασίσαμε να γίνει όλο αυτό αποφάσισα ότι θα την κάνω έτσι και ότι εδώ θα γυρίζω τα βίντεο μου, τα βίντεο μου που θα κάθομαι. Και είναι μια γωνιά για την οποία είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Έχει γίνει ακριβώς όπως την θέλω. Έχει μπει η τραπεζαρία μας εδώ, την οποία δεν τη χρησιμοποιούμε ποτέ. Αλλά τέλος πάντων, ποτέ. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που είμαστε ακόμα πιο άνετοι, δεν τρώμε στο τραπέζι. Ξεκολουθούμε να τρώμε στο τραπεζάκι. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Τώρα το έχω βολευτεί, μου αρέσει έτσι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, κολλήματα είναι αυτά που τρώμε που και που. Πάμε να σας κάνω τώρα το IKEA haul, να σας δείξω τι πήρα και θα ξεκινήσω με κάτι το οποίο το ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό και επειδή το είδα σήμερα και συμπροστά μου το πήρα, είναι αυτό εδώ το σουρωτήρι, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχω ένα σουρωτήρι το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και επειδή με παιδεύει πάρα πολύ κάθε φορά που το χρησιμοποιώ στο πλύσιμο, είπα να πάρω αυτό εδώ το μικρό για να το χρησιμοποιώ όταν βάζω έτσι λίγα μακαρόνια ή κάτι άλλο. Δεν είναι για ρύζι σίγουρα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλες οι τρύπες για σουρωτήρι για να σουρώσεις ρύζι. Αλλά δεν πειράζει, για το ρύζι έχω... πώς το λένε... θα σας δείξω μετά, γιατί πήρε ένα σε μικρό και πήρε αυτό εδώ, το οποίο είναι και πολύ όμορφο. Πήρα δύο προσωρινά πατάκια για το μπάνιο, τα οποία πίσω έχουν και αυτό εδώ πέρα το υλικό το οποίο κολλάει και δεν γλιστράει, να φεύγει δηλαδή δεξιά και αριστερά, γιατί αυτά που έχουμε μέσα, έχω μέσα αυτά που είχα στο παλιό το μπάνιο και έχουν χαλάσει, έχουν γίνει χάλια, οπότε μέχρι να βρω κάτι ωραίο, πήρα αυτά εδώ. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα, τώρα φαίνονται έτσι μεγάλα, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλα όσο φαίνονται. Είναι ωραία και μικρά. Ένα για μπροστά από τον νηπτήρα και ένα για μπροστά από την ντουζιέρα έχουμε πλέον, να ξέρετε. Δεν υπάρχει μπανιέρα πλέον μέσα στο σπίτι μας. Πήρα τρία κλαδάκια με ευκάλυπτο. Είναι ψεύτικα, εννοείται. Καλά, έχει και αληθινά στο IKEA, αλλά αυτά εδώ είναι ψεύτικα και είναι αυτά εδώ πέρα που έχω πάνω στο τραπέζι εδώ. Σε αυτό εδώ το βάζω. Να το. Το βάζω είναι από IKEA. Και αυτά εδώ είναι από IKEA. Και επειδή με ρωτάτε συνέχεια από πού είναι, ήθελα να σας το απαντήσω εδώ. Και πήρα για να βάλω λίγα περισσότερα τώρα εδώ και για να βάλω και ένα μέσα στο δωμάτιό μας. Λογικά, θέλω να βάλω αυτά τα τριαντάφυλλα που έχω πάνω στο κρεβάτι μας. Είναι πολύ πιο ωραίο, κοιτάξτε. Τώρα που έχει γεμίσει. Πολύ πιο ωραίο. Χρειαζότανε. Αλλά ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Νομίζω ότι παρά είναι ακριβά. Έχουνε 4 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, το ένα. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι γι' αυτό εδώ το τόσο απλό και εντάξει, δεν είναι και πολύ γεμάτο. Αυτό είναι. Θεωρώ ότι είναι πολλά λεφτά. Απλά τώρα τι γίνεται. Το ευκάλυπτο είναι της μόδας και γι' αυτό γίνεται αυτό. Πήρα και δύο μαύρες κορνίζες. Απλές. Οι οποίες είναι 30x40 για να μπουν. 31x41 πρέπει να είναι όλο μαζί. Το 30x40 είναι χωρίς τη λευκή κορνιζούλα που έχει μέσα. Θέλω να βάλω, γιατί έχουμε βάλει σε αυτόν τον τοίχο πιχάκια. Έχουμε βάλει και στο διπλανό τον τοίχο πιχάκια. Τώρα σας βλέπετε την περσινά εδώ. Γιατί δεν μου το λέτε, βρε. Λοιπόν, και μέσα σε αυτά εδώ τα άλλα τα πιχάκια θέλω να βάλω δύο τις κορνίζες με φωτογραφίες μας, οπότε γι' αυτό τα πήρα αυτά. Τίποτα, απλό είναι, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Απλά ξέρετε τι μου αρέσει, που κάνει αυτά εδώ πέρα τα σχεδιάκια, τα βλέπετε, και κάνει έτσι λίγο πιο μπαρόκ, και ξέρετε ότι εγώ με τον μπαρόκ το στυλ τρελαίνομαι. Και πήρα αυτές εδώ τις χαρτοπετσέτες, γιατί μου αρέσανε για να τις έχω έτσι για πιο καλές, αλλά και γιατί θέλω να τις χρησιμοποιήσω στα πασχαλινά αυγά που θα φτιάξω φέτος. Μάλλον, δεν υπόσχομαι, θα κάνω βλογκοστή φέτος, όπου αυτό τι σημαίνει ότι τη μεγάλη εβδομάδα κάθε μέρα θα έχουμε και ένα νέο βίντεο. Κάτι σαν το vlog μας, όμως όχι 25 μέρες, για όλη τη μεγάλη εβδομάδα, δηλαδή από Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και Δευτέρα του Πάσχα. Ναι, καλά τα λέω. Οπότε θα σας δείξω εκεί τα αυγά που θα φτιάξω φέτος. Θα τα κάνω λίγο έτσι πιο ιδιαίτερα. Όσο φτιάχνετε τα αυγά με χαρτοπετσέτες θα έχετε καταλάβει. Πήρα
Αυτό εδώ, το οποίο είναι το στραγγιστήρι που έχω μέσα στο νεροχύτη μας, εδώ στο κουζίνα για να στραγγίζουν τα μαχαιροπύρουνα, και πήρα ένα άλλο, όχι ότι μου χάλασε, μια χαρά είναι, απλά έχει αρχίσει λίγο τώρα να αλλάζει χρώμα, έχει αρχίσει να πιάνει κάποιο είδους βρωμιά, να το πω, δεν ξέρω, και χλωρίνη του έχω βάλει, και στο πλυντήριο πια όταν το έχω βάλει δεν φεύγει, οπότε ίσως είναι κάποια, έχει αρχίσει να αλλάζει χρώμα, δεν γνωρίζω, τέλος πάντων πήρα άλλο ένα και πήρα και αυτά εδώ τα μανταλάκια, τα οποία πάντα μπερδευόμουν και έπαιρνα αυτά που είχε μέσα και μικρά και μεγάλα, γιατί ποτέ δεν είχα καταλάβει ότι υπάρχει συσκευασία μόνο με μεγάλα. Ορίστε, υπάρχει. Πήρα άλλες δύο πετσέτες χεριών. Πετσέτες χεριών για το μπάνιο, γιατί τις αλλάζω καθημερινά και πρέπει να έχουμε πετσέτες στο μπάνιο. Και πήρα αυτές εδώ που μου φανήκαν πάρα πολύ χαριτωμένες. Δείτε τι ωραίο το σχεδιάκι που έχει εδώ στην άκρη και βγαίνει και σε ροζ. Πήρα δύο τέτοιες για να τις δω. Ήταν πάνω φθηνές, νομίζω 1 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, 1,5. Πήρα μόνο δύο για να τις δω λίγο πώς θα είναι. Θα τις βάλω στο πλυντήριο να τις πλύνω, να τις χρησιμοποιήσουμε λίγο να τις δούμε. Γιατί δεν έχω ξαναπάρει από εκεί πετσέτες και δεν ξέρω τι παίζει. Οπότε λίγο το φοβήθηκα. Και αν μου βγουν καλές, θα πάρω και σε άλλα χρώματα. Άλλη μια τέτοια συσκευασία. Δεν θυμόμουν να κάνω ότι είχα πάρει δύο, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό εδώ το σιρωτηράκι, το μικρό που σας έλεγα. Το οποίο το άλλο, είχα άλλο ένα τέτοιο το οποίο εξαφανίστηκε, ξαφνικά άνοιξε η γη και το κατάπιε. Αυτό σας έλεγα ότι ρίχνω το ρύζι. Έχω ένα τέτοιο πιο μεγάλο από τα IKEA, που βάζω εκεί μέσα το ρύζι για να στραγγίζει. Πήρα αυτή την τριάδα με τα ψαλίδια, όπου έχω πάρει άλλη μία. Και με έχουν βολέψει πάρα πολύ και πήρα άλλη μία γιατί τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά στην καθημερινότητα τα ψαλίδια και επειδή με το που τα χρησιμοποιώ το βάζω κατευθείαν για πλύσιμο, χρησιμοποιώ πάρα πολλά και στα δέματα που ανοίγω, οπότε τα αλλάζω πάρα πολύ συχνά, μένω πολλές φορές χωρίς ψαλίδια, οπότε πήρα άλλη μία τριάδα. Το τελευταίο, προτελευταίο πράγμα που πήρα είναι αυτό εδώ το πολύ αγαπημένο μου κερί με τη βανίλια, παγωτό βανίλια και μυρίζει. Και το τελευταίο πράγμα που πήρα από IKEA είναι αυτό εδώ το τεράστιο κουτί αποθήκευσης, το οποίο θέλω να το χρησιμοποιήσω για να βάζω μέσα τα πράγματα τα οποία είναι για τους διαγωνισμούς, είναι πράγματα τα οποία δίνω στις φίλες μου, για δωράκια, στις αδερφές μου, στη μαμά μου κλπ. Και επειδή τώρα εκεί πέρα που το αποθηκεύω δεν χωράνε άλλα, ξέρετε τι έχει γίνει τώρα. Τώρα πλέον δίνω μόνο στους πολύ κοντινούς μου. Δεν δίνω σε ανθρώπους που δεν βλέπω συχνά πλέον, φίλες μου, τις οποίες έχω να τις δω πάρα πολλούς μήνες. Δεν κάνω πλέον και πολλούς διαγωνισμούς. Δεν κάνω γενικά διαγωνισμούς που είναι να πάω να στείλω εγώ τα δέματα. Κάνω μόνο σε συνεργασία με εταιρείες οι οποίες έχουν συνεργασία με μεταφορικές και στέλνουν τα δέματα. Εγώ για να στείλω τώρα ένα δέμα με διαγωνισμό, που σας χρωστάω και διαγωνισμούς, δεν το έχω ξεχάσει, πρέπει να πάω να στηθώ στα ΕΛΤΑ. Και το τι γίνεται στα ΕΛΤΑ της περιοχής μας, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Ένα ΕΛΤΑ είχα βρει εδώ κοντά, το οποίο δεν είχε ποτέ κόσμο, ποτέ όμως κόσμο, αλλά τώρα λόγω της κατάστασης για κάποιον περίεργο λόγο είναι κλειστό το συγκεκριμένο τελικά. Δεν έκλεισε εντελώς, απλά έχει κλείσει προσωρινά λόγω του κορονοϊού. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, προσωρινά. Είναι τώρα 3-4 μήνες κλειστό και παραπάνω. Ναι, νομίζω είχαν ανοίξει λίγο τις γιορτές και τώρα όχι. Δεν ξέρω. Και δεν έχω τρόπο τώρα να πάω να σας τα στείλω. Τέλος πάντων, θα γίνουν, σιγά σιγά θα έχουμε διαγωνισμούς. Θέλω να πιστεύω ότι θα πέσουν τα κρούσματα και θα πάνε όλα καλά. Ξέρετε τι ήθελα να σας συζητήσω. Ήθελα να σας συζητήσω ότι έχω τώρα γύρω στους 2 μήνες, 1,5 μήνα, κάπου εκεί περίπου, που έχω πάρα πολύ άσχημο πονοκέφαλο. Όχι κάθε μέρα. Υπήρξε μία περίοδος αυτό το διάστημα, γύρω στις 10 μέρες που δεν είχα καθόλου και μετά ξανάμανα και τώρα είμαι σε αυτή τη φάση. Και σας το λέω γιατί, δεν ξέρω, στα προηγούμενα τα πλάνα που σας έδειχνα τα IKEA μιλούσα λίγο περίεργα για κάποιον περίεργο. Δεν ξέρω, ένιωθα κι εγώ ήδη ότι μιλούσα πάρα πολύ περίεργα. Αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό που φταίει, που μάλλον φταίει ότι νιώθω έτσι αυτό το ανάσχημο τον πονοκέφαλο. Και δεν είναι ότι είμαι μόνο εγώ έτσι, ξέρω πάρα πολύ κόσμο που είναι με το ίδιο θέμα, με τους πονοκεφάλους που δίνουν και παίρνουν. Τέλος πάντων, θέλω να κάνω και κάποιες εξετάσεις αίματος, είναι η αλήθεια, να δω λίγο τι παίζει. Αν και κάνω πάρα πολύ συχνά, δεν έχω πολύ καιρό δηλαδή που έχω κάνει, αλλά επειδή τώρα φτάνει και ο καιρός μου, θα κάνω λίγο νωρίτερα. Αλλά ακούω πάρα πολύ κόσμο και σας το συζητάω και γιατί μιλούσα. Μιλάω λίγο περίεργα. Είναι πονοκέφαλος, νιώθω έτσι, είναι όχι ακριβώς πονοκέφαλο, είναι κάτι και πονοκέφαλο, αλλά κάτι περίεργο έτσι εδώ, σε αυτό εδώ το κομμάτι. Τέλος πάντων, και σας το συζητάω για να δω αν είσαστε κι εσείς έτσι, γιατί ξέρω πολύ κόσμο, να ξενοχωθώ και λίγο, γιατί τώρα και μόλις αυτή την κατάσταση, λίγο κάτι, ένα τσικ νιώθεις περίεργο και πάει το μυαλό σου κατευθείαν στο κακό. Τέλος πάντων, αυτά παιδιά,
για την ώρα. Σας αφήνω. Θέλω μετά να σας δείξω για κάτι πάρα πολύ ωραία παπουτσάκια που πήραμε για το καλοκαίρι για τον Αλέξανδρο που διάλεξα εγώ σε μια συνεργασία που έχω με τα Κροκοντιλίνο. Και υπάρχει και ένας διαγωνισμός στο Instagram που τρέχει, που είναι με παπουτσάκια για να κερδίσει ένας ή μια τυχερή για βαφτιστήρι, παιδί, δεν ξέρω τι θέλει. Οπότε, αν θέλετε, μπείτε να ρίξετε μια ματιά. Ελπίζω όταν θα έχει ανέβει αυτό το βίντεο να μην έχει λήξει ο διαγωνισμός. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος έχει ξυπνήσει, έφαγε τα φρουτάκια του και ήρθαμε εδώ να σας δείξουμε τα καινούργια μας τα παιδιλάκια. Τα πρώτα μας παιδιλάκια, παιδιά, τα οποία είναι για τους πιο θερμούς μήνες, που είναι από Κροκοντιλίνο. Θέλω να σας πω ότι τα Κροκοντιλίνο φτιάχνουν μάλλον πάρα πολύ ωραία παπούτσια, τα οποία είναι όλο δέρμα, μέσα έξω. Είναι πάρα πολύ, κοιτάξτε εδώ πέρα την κίνηση που κάνουν για να μπορεί το παιδάκι να τα περπατάει εύκολα. Και εγώ διάλεξα αυτό εδώ το σχέδιο, το οποίο είναι μπλε και κάνει και αυτές εδώ πέρα τις λεπτομέρειες στο πλάι για να μην είναι έτσι ένα απλό σχέδιο το παιδιλάκι. Και γενικότερα μου άρεσε πάρα πολύ και η σόλα του είναι πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα. Όλο το σχέδιο βασικά μας αρέσει πολύ και το Αλέξανδρο του αρέσει. Πού πας τώρα, πού πας. Επειδή ξέρω ότι πολλές νονές τώρα ψάχνετε να βρείτε παπουτσάκι για τα βαφτιστήρια σας ή και για τα παιδάκια σας, εάν θέλετε, θέλω να σας πω ότι αυτές τις ημέρες, ειδικά εσείς οι νονές, αν ψάχνετε παπούτσια, μαζί με τις παραγγελίες στα Κροκοντιλίνο, στέλνουν δώρο και ένα αυγό. Ωραίο αυγό, μεγάλο, πολύ πασχαλινό. Μπορείτε να μπείτε στο site, να ρίξετε μια ματιά. Θα σας βάλω στην περιγραφή το link. Να πάτε να δείτε, να ρίξετε και μια ματιά στα παπούτσια, διότι πραγματικά δείτε εδώ. Για παιδιλάκι αγορίστικο είναι πάρα πολύ όμορφο. Και τελικά, όπως τα είδατε, τα νύχια μου τελικά κατάφερα να τα φτιάξω σήμερα. Δείτε πόσο ωραία και ανοιξιάτικα γίνανε εδώ με τα λουλουδάκια. Και πέρα από τα νύχια, θέλω να σας πω ότι μου ήρθε και μια παραγγελία σούπερ μάρκετ, την οποία πραγματικά για ακόμα μια φορά είχα ξεχάσει. Ήρθε και το κρεοπολείο η παραγγελία μας και ήρθε και άλλη μια από το σούπερ μάρκετ. Αυτή η παραγγελία είναι το Θανόπουλο και την είχα ξεχάσει. Κάποια στιγμή θα λείπω από το σπίτι, γιατί είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά που ξεχνάω παραγγελία και θα γίνω ρεζίλη. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο γρήγορα πείρα. Άβα περλέ με λεμόνι που λατρεύω. Πήρα αυτό εδώ πέρα το γουρουνάκι, το οποίο είναι απορροφητή στην ουσία οσμών. Θα καθαρίσει κάποια στιγμή. Θα ρω. Να το. Αυτό εδώ το γουρουνάκι, το οποίο το βρίσκω μόνο στο Θανόπουλο πλέον, ενώ παλιά το βρίσκα και σε άλλα σούπερ μάρκετ. Από Magic παίρνω αυτό εδώ πέρα το αποσμητικό πλυντηρίου. Είναι το καλύτερο, μυρίζει υπέροχα όλο το σπίτι μόλις ανοίξετε το πλυντήριο. Τόνο. Πήρα καρύδια για να φτιάξω φανουρόπιτα. Πήρα γελιστικό για το πλυντήριο πιάτων που χρειάζεται. Πήρα από μήλους Αγίου Γεωργίου που παίρνω μόνο το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Ένα ηλιέλαιο για την φανουρόπιτα. Έχω και αλεύρι, έχω και ηλιέλαιο, αλλά πάντα όταν είναι να φτιάξω κάτι, πάντα παίρνω κάτι να υπάρχει σαν καβάντζα σε περίπτωση που θέλω να φτιάξω κάποια στιγμή και να μην ξεμείνω, με τρομάζει. Πήρα ριζάκια εδώ πέρα για να φτιάξω και γεμιστά αυτές τις μέρες, μιας και είναι νηστεία. Και επίσης πήρα αυτό το πάρα πολύ ωραίο φαίνεται προϊόν. Είναι από την εταιρεία Αρκάδη. Είναι σκόνη από πράσινο σαπούνι που μπορείς να το διαλύσεις ένα λίτρο, διαλύεις ένα κουταλάκι της σούπας, όπως λέει και εδώ, και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις οτιδήποτε. Σε κάποιο, πώς το λένε, να σας δείξω. Αν έχεις κάτι τέτοιο, πώς λέγεται αυτό ρε παιδιά, με το μπουκαλάκι άδειο, να το γεμίσεις και να ψεκάζεις τους πάγκους, είναι για το φούρνο, είναι για τα χαλιά, για το πάτωμα, για οτιδήποτε. Απλά είναι σε αυτή τη μορφή που μπορείς εσύ να το χρησιμοποιήσεις και να το, να το βάλεις με όποιο τρόπο θέλεις. Πήρα και κάποια χαρτικά, τα οποία τώρα το έχω βάλει στη θέση τους. Και πήρα και κάποιες ελιές, δεν τις έχω βάλει τώρα, τις έχω βάλει στο ψυγείο. Σε ροδέλες για να φτιάξω ελιόψωμο. Θέλω να δοκιμάσω για τον κανάκι να παίρνει μαζί του στη δουλειά ελιόψωμο. Και να φτιάξω και μια πατατοσαλάτα που έχω δει, μια συνταγή από τη φίλη μου τη Σοφία που μας έδειξε. Αυτά, τώρα σας αφήνω να ετοιμάσω τα υλικά για να φτιάξουμε φανεουροπιτούλα. Σήμερα ο φούρνος μας μπορώ να πω ότι πραγματικά πήρε φωτιά. Λοιπόν, αυτά που σας έλεγα τα ψωμάκια,
ακολούθησα τη συνταγή με το ψωμί που σας έχω δείξει, με τη συνταγή θα σας τη βάλω στο κουτί πληροφοριών, και απλά πρόσθεσα μέσα ελιές, σε αυτό ελιές και ρίγανη, σε αυτό σκέτο ελιές γιατί εμένα δεν μου αρέσει η ρίγανη, και αυτό είναι ένα σκέτο ψωμάκι έτσι για να έχουμε ένα μικρό φρατζολάκι, φανουρόπιτα, χορτόπιτα. Έχει γίνει ένας χαμός σήμερα και τώρα ήρθε η ώρα της ξεκούρασης, αλλά πριν την ξεκούραση πάω μέσα λίγο να περιποιηθώ και πάμε να σας δείξω ένα τέλειο gadget το οποίο μου ήρθε. Και λοιπόν, έχει πάει η ώρα 11 και 4 αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, 11 και 17 για την ακρίβεια. Θέλω να σας πω ότι σήμερα έκανα και ένα μπάνιο, γιατί όλη η μέρα στην κουζίνα η αλήθεια είναι ότι δεν άντεξα και έπρεπε να μπω να κάνω ένα μπάνιο, ενώ κανονικά ήταν να κάνω ντου σήμερα, γιατί λουζούμε μέρα παραμέρα, αλλά δεν άντεξα αλήθεια. Νιώθω τα μαλλιά μου ότι μυρίζουν ψωμιά, πίτες, φανουρόπιτες, όλα. Και τώρα έχει έρθει, επειδή ο Αλέξανδρος κοιμάται, έχει έρθει η ώρα για λίγο χρόνο για τη μαμά και θέλω να σας δείξω εδώ μια μηχανή που μου έχει έρθει από Φόρεο. Λοιπόν, την πρώτη φορά, σας το έχω ξαναπεί νομίζω, την πρώτη φορά που χρησιμοποίησα στη ζωή μου εργαλείο από Φόρεο ήταν η Λούνα η 3. Η Λούνα η 3 που λέτε, όταν είχε έρθει και την είχα χρησιμοποιήσει, τις πρώτες μέρες πέταξα πάρα πολλά σπυράκια με αποτέλεσμα να τρομάξω πάρα μα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λέω, τι είναι αυτό, τόσα λεφτά και γιατί και το ένα και το άλλο. Μετά από αρκετό ψάξιμο ανακάλυψα ότι η μηχανή Λούνα, αυτό κάνει στην ουσία, τις πρώτες μέρες που τη χρησιμοποιείς πετάει ότι είναι να πετάξει και μετά το πρόσωπό σου είναι πεντακάθαρο. Και πραγματικά τώρα που τη χρησιμοποιώ σχεδόν καθημερινά μπορώ να σας πω ότι η ακμή, κάποιο σπυράκι μάλλον, εμφανίζω μόνο τις ημέρες που είναι να αδιαθετήσω. Και λοιπόν τώρα έχει έρθει η ώρα να αρχίζω να δοκιμάζω και την μηχανή Φόρεο που είναι το αρκουδάκι τους. Είναι όντως ένα αρκουδάκι, δείτε. Αυτές εδώ οι δύο μπύλες που έχει πάνω είναι αυτή η καινούργια θεραπεία με τα μικρορεύματα που λένε. Και όντως όταν το χρησιμοποιείς νιώθεις το ρεύμα. Δηλαδή εγώ τώρα, ειδικά όταν φτάνω εδώ προς το τέλος, νιώθω το ρεύμα που υπάρχει στη μηχανή. Και λένε ότι με τη συγκεκριμένη μηχανή, ο ορός ή η κρέμες ή οτιδήποτε τέλος πάντων που έχεις, πηγαίνει σε πιο βαθιές στρώσεις της επιδερμίδας και ότι συσφίγγει το δέρμα και ότι μειώνονται οι ρητίδες. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Την έχω συνδέσει εδώ και με το κινητό μου. Καθίστε να το κάνω έτσι, μπας και το δείτε. Την έχω συνδέσει με το κινητό, έτσι ώστε να μου δείχνει η κοπέλα τα στάδια. Καλά, εγώ το έχω χάσει τώρα επειδή σας τη δείχνω. Να μου δείχνει που πρέπει να κάνω και με ποιον τρόπο. Αυτά και με τη μηχανή. Εν τω μεταξύ έχει απορροφήσει το δέρμα μου full. Δεν υπάρχει. Αυτό θα βάλω και την κρέμα μου τώρα πριν κοιμηθώ. Αυτό ήταν το βίντεο. Την πλένω εντωμεταξύ κανονικά με το σαπουνάκι που ξεπλένω το πρόσωπό μου. Πλένω τη μηχανή πριν τη χρησιμοποιήσω και αφού τη χρησιμοποιήσω, εννοείται. Έτσι κάνω και με τις υπόλοιπες τις μηχανές Φόρεο. Συνήθως πλένω και με ντετόλ γιατί νιώθω πιο ασφάλεια με αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να σας πω. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, το τεράστιο. Πρέπει να έχει βγει τεράστιο αυτό το βίντεο, αλλά οκ. Σιγά σιγά θα σας δείξω και άλλα κομμάτια του σπιτιού. Έχω παραγγείλει κάποια φωτιστικά, τώρα τα περιμένω να μπουν σιγά σιγά. Δεν θέλω να σας δείξω τώρα το σπίτι και να κρεμώνται οι λάμπες έτσι. Θέλω να είμαστε μαζεμένοι. Σιγά σιγά θα τα δείτε όλα. Όταν τελειώσει και το μπάνιο που περιμένουμε ακόμα κάποια πράγματα να γίνουν, θα σας κάνω και ένα bathroom tour. Αρκεί να έχετε κι εσείς υπομονή, γιατί ήδη μου έχετε στείλει άντε πότε θα δούμε το σπίτι, άντε πότε θα δούμε το σπίτι. Θα πάρει καιρό, γιατί κάποια από αυτά τα πράγματα αργούν να γίνουν και θέλουμε και λίγο έτσι να χαλαρώσουμε και λίγο να μπω και λίγο στο σπίτι να το μάθω. Δεν ξέρω να το μάθαινω, είναι στην ουσία είναι το ίδιο σπίτι. Νιώθω ότι είναι ένα διαφορετικό σπίτι για κάποιο περίεργο τρόπο. Και έχω χάσει λίγο τους ρυθμούς μου. Αλλά θα τους βρούμε σιγά σιγά. Αυτά από εμένα. Σας φιλώ. Θα τα πούμε πάλι σύντομα με νέο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Φιλάκια.